Λοιπόν, εγώ ήμουν οικοδόμος. Ναι. Πετρά στο επάγγελμα. Ναι. Δούλεψε για πολλά χρόνια την πέτρα με τον παραθυσιακό τρόπο. Τώρα βέβαια τα παράτησα λόγω ηλικίας. Αλλά άφησα νέα παιδιά, αντικαταστάτες, ναι. Και τον Μιχαλάκη εδώ πέρα, για τον οποίο είμαι περήφανος για την εξέλιξη. Του. Για την εξέλιξη, γιατί είναι και, βγήκε και από μένα αυτός. Ωραία. Θα πάρω το μικρόφωνο, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Επειδή τα είπατε στο βίντεο, να έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές να δούνε τι έχουμε στο βίντεο. Στην κάμερα είναι ο Ιάκωβος. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο και να επανέλθουμε. Στην Αλόνισο συναντάμε ακόμα και σήμερα κατοίκους που ασχολούνται με επαγγέλματα που τείνουν να χαθούν στο πέρασμα του χρόνου. Όπως το επάγγελμα του πετρά που σμιλεύει την πέτρα με έναν τρόπο παραδοσιακό. Ο κύριος Νίκος Βλάικος είναι ο παλιότερος πετράς του νησιού, ο οποίος μετέδωσε τις γνώσεις του στο Μιχάλη, τον νεότερο πετρά του νησιού. Κύριε Νίκο, από πότε ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα? Από 20 χρόνια. Πώς αποφασίσατε να γίνετε πετράς? Μου άρεσε. Από αγάπη. Μου άρεσε η πέτρα, το χτίσιμο της πέτρας μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο υλικό που υπήρχε να χτίσει ένα σπίτι λέει, ήταν η πέτρα. Και τα σπίτια τότε χτίζαν μέσα έξω την πέτρα. Για να χτίσουμε την πέτρα λοιπόν, κάνουμε αυτό το εξής. Κάνει μια ίσια επιφάνεια από πάνω για να στρώσει άλλη πέτρα πάνω. Μιχάλη, ως νεότερος πετράς, πες μου ποια ήταν η συμβουλή που σου έδωσε εδώ ο δάσκαλός σου, την οποία συμβουλή την ακολουθείς πάντα στη δουλειά σου? Η συμβουλή που μου έδωσε είναι να είμαι προσεκτικός και αυτό που βγάζω να είναι ό,τι πιο καλύτερο μπορώ να βγάλω. Ένα επάγγελμα που πιστεύεις ότι θα χαθεί στο πέρασμα των χρόνων? Πριν από μερικά χρόνια μπορεί να το έλεγες, αλλά αυτή τη στιγμή όχι. Νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα που έχει μέλλον. Μαθαίνω όμως ότι εκτός από καλός πετράς, είστε και καλός ποιητής. Να σαγναντεύω θάλασσα από το βουνό ψηλά, ξανθή και καταγάλανη και μέσα να πλωτίζω από τα μπαλάματά σου τα πολλά. Ο κύριος Στέλιος Τσουκανάς είναι ο μοναδικός ρυθινοσυλλέκτης στο νησί και ο πρώτος που γνωρίζω, κύριε Στέλιο. Αρκετά συνήθις το επάγγελμα. Δύσκολο επάγγελμα είναι, αλλά εγώ δεν θέλω να κοιτάζω τις δύσκολες πλευρές, κοιτάζω τις ευχάριστες πλευρές. Το ευχάριστο είναι ότι εμένα με ευχαριστεί που ζω και αναπνέω και περπατάω μέσα στο δάσος και είμαι ανεξάρτητος. Ένα επάγγελμα που πού το μάθατε? Αυτό το επάγγελμα το έμαθα από τον πατέρα μου. Και πού χρησιμεύει αυτή η ρητήλη? Αυτό είναι πρώτη ύλη. Πώς το μαζεύετε, τι πρέπει να κάνουμε, περιγράψτε αυτό, μας λίγο τώρα, τη δουλειά σας. Πρώτα το πελεκάμε, το κόβουμε. Πρέπει να περνάω κάθε 21 μέρες να το κάνω αυτό. Αλλά εγώ επειδή τώρα, για να το ανοίξουμε την καινούργια πληγή να τρέχει. Κουβάζουμε το κουβούλι αυτό απάνω. Μαθόμαστε εδώ πέρα, το βγάζουμε αυτό το κουτί, το αδειάζουμε, με αυτόν τον τρόπο έτσι εδώ. Περίπου πόση ρητίνη βγάζει ένα δέντρο? Αυτό μέσος όρος γύρω στα 2,5 κιλά. Σε πόσα δέντρα βάζετε κουβούλια? Εγώ τώρα έχω γύρω στα 6.000. Αλήθεια, αυτό που κάνετε στο δέντρο, το βλάπτει? Δεν το βλάπτει, όχι. Δεν το βλάπτει, γιατί ξανακλίνει πάλι. Την περίοδο που έχετε δουλειά, που κρατάει ουσιαστικά 6 μήνες, τι ωράρια δουλεύετε εδώ? Όσο θέλει δουλεύεις. Γι' αυτό λέω είσαι ανεξάρτητος. Θέλεις να έρθεις το πρωί 6 ώρα, έχεις 6 ώρα. Θέλεις κουράστηκες, θέλεις να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς, από κάπου κανένα δέντρο ξαπλώνεις. Θέλεις να έφαγες, θέλεις να κοιμηθείς, κοιμάσαι. Όσο εδώ πληρώνεις με το κιλό. Στην πλατεία Αξτό, στην είσοδο της παλιάς χώρας, ήρθαμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωσήφ και τον κύριο Παναγιώτη, τους μοναδικούς αγωγιάτες στο νησί. Καλησπέρα σας! Χαίρετε! Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Καλά, κύριε Ιωσήφ. Καλά.
Κύριε Ιωσήφ, πόσα χρόνια είστε φίλος εδώ με τον κύριο Παναγιώτη? Είμαστε γύρω στα 25 χρόνια. 25 χρόνια φίλοι και συνεργάτες? Ναι, βέβαια. Πώς αποφασίσατε να γίνετε αγωγιάτης? Ήταν ο πατέρας μου αγωγιάτης και μ' άρεσε το επάγγελμα αυτό. Με τα γαϊδουράκια πρώτα, είχα ένα γαϊδουράκι και μετά πήρα ένα άλλο και μετά πήρα μουλάρι. Θυμάστε πώς λέγανε το πρώτο σας γαϊδουράκι? Μαντζού το φώναζα, μαντζού. Ματζού. Ματζού. Το μουλάρι μας αυτό πώς το λένε? Αυτό το λένε γιούσα. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι το χρώμα του. Δεν είναι μαύρο, το λένε γιούσα. Κύριε Παναγιώτη, κι εσείς χρόνια γογιάτη? Χρόνια από 15 χρονών. Μ' αρέσει το χωμεράκι, μ' αρέσει. Δεν το κάνω για το υπάγγελμα, εντάξει, ακόμα κι άλλη δουλειά που φτιάχνω. Αλλά μ' αρέσει αυτό το να ακούω τα πέτρα, να μπω καβάλα. Να... Τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί πιο πολύ απ' όλα σε αυτό το επάγγελμα? Το επάγγελμα το έχω να το φορτώσω στο ζώο, να είναι περιποιημένο. Καταρχήν να το έχω περιποιημένο, να είναι όμορφο. Και να πάρω το κάμπι να μπω καβάλα και να πάω να ακούσω τα πέτρα κάπου ακούμπα προς τα πέρα και με ενθουσιάζει με τη βρύση. Έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι μεταφέρουμε κυρίως με τα ζώα? Γαλλικές αφομές, αμμό, τσιμέντα. Με πάλιστα πατάτες, πότα, σκουπίδια από την παλιά ροή που μεταφέρουμε. Δεν πάει αμάξι μέσα στην παλιά χώρα. Μέχρι εδώ που στην πλατεία μετά είναι με τα ζώα. Οπότε χρειάζεστε στον τόπο. Ναι, ακολουθούν αυτό το επάγγελμα. Κανένας. Τώρα πού σας πετυχαίνουμε, πού έχετε να πάτε? Τώρα θα φορτώσουμε πατάτες εδώ, δύο τσουβάλια πατάτες, θα πάμε σε μια ταβέρνα πάνω. Θα με μεταφέρετε και εμένα με τις πατάτες? Ναι, βέβαια. Είναι η μέρα τα ζώα? Είναι η μέρα. Ωραία. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε εδώ στην Αλόνισο. Oh,
μου τον έζηγε τι να με παιδεύει.